που το κόμμα του για του στόματός του σήμερα δεν μίλησε για ανάγκη προσφυγής εκλογές σε αντίθεση με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μητσοτάκη, που το έβαλε και σήμερα σαν αίτημα για εκλογές. Επίσης θέλω να σχολιάσω και τη θέση του κυρίου Μεμαράκη και τον διέκοψα την ώρα που μιλούσε, λέγοντας ότι το πρόβλημα ήταν τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα δεν παίξανε ποτέ μέχρι τώρα 4 συνεδριάσεις και σήμερα 5 κανένα ρόλο. Δεν άκουσα κανένα κόμμα, είτε της Μίζωνος, είτε των υπολείπων κομμάτων της αντιπολίτευσης, να βάζουν θέμα προσώπων. Δεν μας αρέσει ο Δίνα, δεν μας αρέσει η κυρία Τάδε κτλ. Αυτό που λέω, ακριβώς. Ποτέ δεν έμπαινε θέμα προσώπων, κύριε. Σήμερα λέω, μέχρι τώρα 4 συνεδριάσεις, ακόμα και σήμερα δεν μπήκε με την έφαση ότι δεν θέλουμε αυτό το πρόσωπο, θέλουμε αυτό, αλλιώς δεν ψηφίζουμε. Πού είσαστε, κύριε Λοβέρδο, δεν είσαστε και εδώ πέρα? Το ρωτάνε όλοι οι συνάδελφοι, το έχει μόνο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έτσι είναι και έτσι είναι καταγραμμένο και στα πρακτικά. Φέρατε προηγουμένως στα πρακτικά. Καλό να διαβάσετε και αυτά τα κομμάτια. Το Σύνταγμα, κύριοι συνάδελφοι, ενώ σε αντίθεση με την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, το εντόπισε ο κύριος Μεϊμαράκης, προβλέπει μια διαδικασία και στο τέλος εκλογές και στο τέλος με απλή πλειοψηφία της Βουλής, εδώ το αφήνει αδιόρατο. Δεν ξέρει κανένας για τι θα γίνει, όπως δεν γίνεται τώρα. Δεν υποχρεώνει κανέναν. Ναι. Και αυτό είναι το άρθρο 101. Παράγραφος 2, το οποίο άλλαξε με ψήφισμα του 2001, 6 Απριλίου του 2001, με εισηγητή τότε τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Περίεργο. Λοιπόν, αναθεώρηση συντάγματος, ναι. Με εισηγητή τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο. Επομένως τώρα έρχεται η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Εγώ θέλω να την κρίνω. Το Συμβούλιο Επικρατείας παρακολουθούσε με άλλη φυσική σύνθεση, φυσικά, επί 27 χρόνια την ανομία που γινόταν στο ραδιοτηλεπτικό τοπίο. Αυτή την αεροπειρατεία των συχνοτήτων, αυτή τη μεγάλη, ας πούμε, λαιλασία ενός κοινωνικού αγαθού. Παρ' όλα αυτά, εδώ και 6 χρόνια πήρε μια απόφαση. Και πήρε άλλες 2 φορές ακόμα αποφάσεις. Είπε ότι η κατάσταση στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο είναι απαράδεκτη και αντισταγματική. Ζήτησε, δηλαδή, απέτησε να αλλάξει το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο, διότι είναι αντισταγματικό. Σήμερα έρχεται και δεν αναφέρει καν την αναγκαιότητα αυτή. Δηλαδή, ότι αυτό ήταν ένα απαράδεκτο τοπίο, το οποίο πράγματι τόλμησε η σημερινή κυβέρνηση, προσπάθησε να το αλλάξει. Και επίσης... Κύριε Μπαλαούρα, αυτό δεν το ξέρουμε. Όχι. Είναι στο σκεφτικό. Όχι, δεν το ξέρω εγώ αυτό. Διότι, κύριε Πρόεδρε, λέχθηκε ότι υπήρχαν 3 δυνατότητες. Η μία δυνατότητα να έλεγε ότι ο νόμος είναι συνταγματικός. Δεν έγινε. Η δεύτερη είναι η απόφαση που λήφθηκε ότι ο νόμος είναι αντισυνταγματικός. Και η τρίτη έχει λεχθεί επανειλημμένως ότι θα μπορούσε, άλλωστε, και η απόφαση που βγήκε με μια πολύ ισχυρή πλειοψηφία δηλεί κάποια τέτοια πράγματα. Ότι θα μπορούσε να αφήσει ορισμένα πράγματα σε μια χρονική εκκρεμότητα 3-4 μηνών, προκειμένου να συγκροτηθεί, να αναγκάσει τα κόμματα αυτό την έλλειψη, την οποία και το Σύνταγμα έχει την έλλειψη, αλλά και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Τέλος, εδώ υπάρχει και μια μη διαπαιδαγωγική θέση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Είναι το ανώτατο όργανο. Θα έπρεπε λοιπόν να μπει σε τέτοια ζητήματα. Δεν τα ξέρουμε, αλλά τουλάχιστον μέχρι τώρα τι διαβάζουμε, τι ακούμε και τι λέγεται και τι κουβεντιάζεται, και μάλιστα από έκλητους συνταγματολόγους και νομικούς κτλ. Και τελειώνω λέγοντας ότι, και υπόθηκε, νομίζω ότι το υπενιχτήκατε κι εσείς, ότι η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε μία πρόταση η οποία ουσιαστικά λέει για μία διαδικασία μη διαγωνιστική. Δηλαδή τι θα κάνουμε.
Τι θα κάνει δηλαδή το κράτος να δίνει, η πολιτεία θα δίνει τις συχνότητες χωρίς διαγωνισμό με ένα ευτελές πιθανόν, γιατί εκεί πάμε, τίμημα. Θα βάλει άλλες πολιτικές, δεν το λέει πουθενά, ποιοτικές προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, σε αυτούς τους σταθμούς που θα δώσει τις άδειες έστω τις προσωρινές η Νέα Δημοκρατία που εισηγείται. Θα βάλει μήνυμο αριθμό εργαζομένων. Θα βάλει υποχρεώσει να πληρώνουν τα ασφάλιστρά στράτους και να μην είναι μαύρη εργασία και να τηρούν τις συλλογικές συμβάσεις. Είναι λοιπόν ζητήματα τα οποία θα πρέπει ο ελληνικός λαός και εσείς κύριε Δέντια που μιλήσατε προηγουμένως εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας, σας προκάλεσε η κυρία Χριστοδουλοπούλου να απαντήσετε ποια είναι η θέση σας, να επιστραφούν αυτά τα απλώς να επιστραφούν τα λεφτά τα οποία μάζεψε η κυβέρνηση, τα 270 εκατομμύρια να επιστραφούν στους καναλάρχες παλιούς και νέους. Αυτή είναι η πρότασή σας και το έχετε πει επανειλημμένα. Επιτέλους πέστε να μην πληρώσουν να τα επιστρέψουμε κύριε Δέντια. Τα λεφτά τα οποία 270 εκατομμύρια. Είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει, κύριε Τραγάκη. Δεν τα πήρατε ποτέ. Ωραία. Το αντίθετο πλήρωνε ο ελληνικός λαός με τα θαλασσοδάνεια και την παραβίαση των εργασιακών και ασφαλιστικών Ωραία. Υποχρεώσεων των εργοδότων. Ευχαριστούμε, κύριε Μπαλαούρα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δανέλης έχει το λόγο. Είτε έτσι αλλιώς, κύριε Μπαλαούρα, υπάρχουν και δύο εκπρόσωποι.